Σε αυτό το βίντεο θα κάνω μία περιήγηση με φωτογραφίες και ήχο στο Γκρουσόνα, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι αυτό του Μαλεβιζίου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν, ξέραμε την κατεύθυνση, ξέραμε όμως τον ακριβή δρόμο. Στον δρόμο λοιπόν συναντήσαμε ένα κοπάδι από πρόβατα που μπήκαν τελείως μπροστά μας στο αμάξι. Λέμε θα ρωτήσουμε τον Βοσκό. Και καθώς ετοιμαζόμασταν να το ρωτήσουμε, συνειδητοποιούμε ότι ο Βοσκός μάλλον ήταν πακιστανικής καταγωγής. Εδώ από αυτό το σημείο ξεκίνησε η περιήγησή μου στο Γκρουσόνα, στο συνεταιρισμό του χωριού, και στη συνέχεια ανέβηκα σε ένα ανηφοράκι που είναι απέναντι και φωτογράφησα αυτό το δρόμο. Καθώς λοιπόν φωτογράφιζα, άκουσα μία φωνή πίσω μου, γιατί φωτογραφίζεις, τι φωτογραφίζεις, αυτή εδώ η κυρία, η οποία με θεώρησε καλό να με ρωτήσει. Καλά έκανε. Λοιπόν, της εξήγησα λοιπόν τι είναι το χόμπι μου και φωτογραφίζω γιατί μου αρέσει και βρίσκω όμορφα, άσχημα, οτιδήποτε θα φωτογραφίζω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να φωτογραφηθεί και γι' αυτό κρύφτηκε. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το ηρών με πλησίασε καθώς προσπαθούσα να το φωτογραφίσω και να αποφύγω αυτοκίνητα, σκουπίδια και καλώδια, στήλους, σπίθια με μπαλκόνια και διάφορα άλλα πράγματα. Κάποιος ορεσίβιος, στη ωραία μορφή, με γένεια και με ρώτησε αν είμαι από κάποιο κανάλι. Όχι, το απάντησα, δεν είμαι από κάποιο κανάλι, αλλά αυτός δεν μπήκε ιδιαίτερα από ό,τι κατάλαβα, διότι μου έδειχνε και μου έλεγε να τραβήξω φωτογραφίες, κάποιες ατέλειες περιμετρικά του μνημείου, φθόρες του χρόνου θα έλεγα. Αυτά. Είναι, ίσως θα μπορούσαν και οι ίδιοι χωριανοί εκεί, οι γείτονες, να το φτιάξουν αυτό, δεν είναι κάτι. Δηλαδή να το βάψουν, να του βάλουν έτσι ένα πλακάκι κάτι με λίγα χρήματα ίσως που θα βάζουν όλοι μαζί. Προχωράμε. Καθώς ανηφόριζα λοιπόν το δρόμο αυτό, βλέπω αυτά τα παιδάκια σε αυτά τα σκαλοπάτια να τρώνε το παγωτό τους, να στέκονται και τα φωτογράφιζα. Μια στιγμή όμως συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου υπήρχε αυτό εδώ το τεράστιο λυκόσκυλο. Εκεί λίγο τα χρειάστηκα, λίγο όμως όχι πολύ, γιατί αμέσως μετά κατάλαβα ότι ήταν της κυρίας που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία που είχε τα παιδιά. Και το είχε λύσει απλά έτσι για λίγο για να μπορέσει να περπατήσει το σκυλί, να κάνει έτσι, να ξεμουδιάσει που λέμε. Και στη συνέχεια εγώ συνέχισα την βόλτα μου. Προχώρησα λίγο πιο πάνω και βλέπω αυτό το ωραίο δεντράκι, αυτό το δρομάκι που ανέβαινε πάνω και στεκόμουν εκεί να το φωτογραφίσω. Βλέπω λοιπόν αυτή την κυρία η οποία ερχόταν, λέω ωραία, θα την εντάξω και εκείνη μέσα στην εικόνα μου και την συμπεριέλαβα μέσα στη φωτογραφία. Λίγο πιο πάνω από πίσω είδα αυτό το σπίτι. Πάνω που σκεφτόμουν ότι θα χρειαζόταν και κάποια άλλη παρουσία, ανθρώπινη κατά κύριο λόγο, για να δώσει έτσι περισσότερες ζωντανές φωτογραφίες, περνούσε αυτός ο νεαρός με την στολή του στρατού και μια γουρούνα και το συμπεριέλαβα και εκείνο στη φωτογραφία. Ξεκίνησε λοιπόν στο χωριό από την πάνω μεριά του χωριού θα έλεγα, σαν να ανεβαίνω αφού κάποια στιγμή βρέθηκα σε αυτήν εδώ την εκκλησία μπροστά. Από ό,τι έμαθα είναι ο Αγίος Εφραίμ, νεόχτιστη εκκλησία, χτίστηκε από τον Μανώλη το Σταματάκι που βλέπουμε εδώ να πατήσει τα λουλούδια και την Εκατερίνη, τη σύζυγό του. Σε λίγο θα πάμε να δούμε το σπίτι τους. Με κάλεσαν οι άνθρωποι και μπήκα μέσα στο φωτογράφο, έχουν κάνει εξαιρετικά. Εδώ βλέπουμε ένα γείτονα του Μανώλη του Σταματάκη στην εκκλησία του Αγίου Εφραίμ. Με είδε ότι κρατούσα τη μηχανή, ότι φωτογράφιζα. Εγώ είχα βγει πάνω σε αυτό το τυχαίο για να φωτογραφίσω την εκκλησία από μια διαφορετική γωνία και ήρθε εκεί και ακούμπησε το βράχο και ρωτούσε από ποιο κανάλι είμαι και αν θα τον βάλω στην εφημερίδα. Και τον φωτογράφισα. Του άρεσε. Δεν μπορώ να πω, του άρεσε καλά. Και μου είπε να μην ξεχάσει να με βάλει στην εφημερίδα. Φυσικά δεν έχω εφημερίδα εγώ, οπότε θα τον βάλω στο Facebook. Τον έχω βάλει ήδη και στο YouTube. Εδώ θα σας αφήσω να απολαύσετε το σπίτι του Μανώλη και της Εκατερίνης Σταματάκη. Είναι ένα παλιό σπίτι το οποίο το έχουν αναγεννήσει, όπως βλέπετε. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, μα φανταστική δουλειά. Έχουν ρίξει πολλά λεφτά με εξαιρετικό γούστο. Έχουν βρει παλιά αντικείμενα, φωτογραφίες. Ας πούμε η φωτογραφία είναι του Κώστα, του γιού τους. Έχουν βρει ραβδομηχανή, έχουν βρει τα πάντα, τα έχουν βάλει με ράδια, όπως ήταν παλιά τα καλά αρχοντικά προφανώς του Κουρσόνα. Έτσι ήταν. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο. Εδώ φτάσαμε στον εξωτερικό χώρο. Έχει και πηγάδι, από ό,τι βλέπετε έχει πηγάδι, εδώ να το, ορίστε ο Μανώλης Σταματάκης με τη σύζυγό του Εκατερίνη,
Εδώ τους έβγαλα μερικές φωτογραφίες, παραπάνω αρχιτές τέλος πάντων, εδώ στην αυλή τους. Αυτά λοιπόν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι με κέρασαν, με καλοδέχτηκαν, χωρίς να με ξέρουν, έτσι απλά. Έτσι απλά μου φώναξαν, μου είδαν τη φωτογράφηση και με έβαλαν μέσα σπίτι τους, ώστε να μπορώ να φωτογραφίσω την καταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει. Μη κέρασα μια πορτοκαλάδα, έφεγα ένα τζουρεκάκι, τους χαιρέτησα και έφεγα. Να είναι καλά οι άνθρωποι που είναι. Εδώ βλέπουμε προφανώς ένα παλιό αρχοντικό του Κρουσόνα, αρκετά ερυπωμένο βέβαια, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ένα μικρό παλατάκι. Εδώ επίσης άλλη μία είσοδο σε ένα σοκάκι του Κρουσόνα με βρύση, με ένα πιθάρι, με φυταμένα, εντάξει, ωραία πράγματα, γραφικά και όμορφα. Εδώ αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα ως εξής. Έστησα τη μηχανή να φωτογραφίσω αυτή την πόρτα και το σοκάκι. Ξαφνικά βλέπω αυτή την κυρία να έρχεται. Και περίμενα λίγο περισσότερο και την ενέταξα στο κάδρο μου. Να είναι καλά. Εδώ βρέθηκα σε μία από τις πολλές, θα έλεγα, βρύσες του Κρουσόνα. Έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα, τετράγωνες ή τρίγωνες, που έχουν δύο ή και τρεις βρύσες. Παλιά λειτουργούσαν βέβαια στο φουλ, τώρα απλά υπάρχουν ίσα ίσα συντηρημένες και δεν ξέρω και αν λειτουργούν και όλες περισσότερες. Τέλος πάντων, καθώς λοιπόν ετοιμαζόμουν να τη φωτογραφίσω, βλέπω μια γυρία με την κορούλα της, η οποία πήγαινε ανέβαινε προς τα πάνω. Και συνειδητοποιεί ότι κατέβαινε ένα σκυλί. Η μικρή λοιπόν φοβήθηκε το σκυλί και ετοιμαζόταν να το πει στη μαμά της. Και μπήκε μετά μπροστά η μαμά της και το σκυλί μετά τους αυνόησε όμως τελείως και έτσι πέρασαν. Εδώ βλέπουμε μία πόρτα στο Κρουσόνα που από μέσα υπήρχε ένα πολύ καλό αρχοντικό. Εδώ βλέπουμε ένα κύριο καθώς περπατούσα στα σοκάκια του Κρουσόνα, τον φωτογράφησα. Να είναι καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα από τα πολλά σοκάκια του Κρουσόνα. Είναι θα έλεγα σε δεδαλώδη μορφή ο Κρουσόνας. Άλλο ένα από αυτά τα όμορφα, με τα όμορφα σπίτια μέσα αρχοντικά, προχωράμε και βλέπουμε μια παλιά πόρτα με μια παλιά σκάλα. Πραγματικά σε μεταφέρει αυτή η εικόνα σε άλλες εποχές. Εδώ τι βλέπετε? Βλέπετε ουσιαστικά κάποιες γλάστρες. Μου κίνησε την περίεργη για να τις φωτογραφίσω, γιατί αυτά τα κυβότια που είναι μέσα φυτεμένα τα λουλούδια είναι οι κλούβες που έδιναν για την διακίνηση της σταφίδας. Δηλαδή τη σταφίδα τη βάζανε μέσα μόλις την παίρνανε από τον οψυγιά σε αυτές τις κλούβες και τις πηγαίνανε στο συνεταιρισμό της περιοχής ή στον έμπορο και τις παρέδιδαν, όχι μέσα στους βάλια όπως λίγο παλιότερα, αλλά σε κλούβες. Αυτές τώρα οι κλούβες μάλλον δεν ξαναχρειάζονται, διότι ξεπατώθηκαν τα μπέλια ή σταμάτησαν να αποδίδουν, άλλαξε τέλος πάντων ο παραγωγικός ιστός του τόπου, οπότε αυτές οι κλούβες πλέον τις κάνουν γλάστρες. Θα τις δούμε, τις έχω δει σε πάρα πολλά χωριά και σε πάρα πολλά σημεία. Εδώ βλέπουμε ένα ακόμα όμορφο σοκάκι, παλιάς εποχής θα λέγαμε, μας θυμίζει παλιά χρόνια του Κρουσόνα. Εδώ βρέθηκα σε ένα παλιό σπίτι με ανοιχτή πόρτα. Μπήκα μέσα και βλέπω έναν φούρνο δεξιά μου, δωμάτια. Προχωρώντας βλέπω μια μπροστά μου ακριβώς μια καμάρα μεγάλη, καταπληκτική. Μπήκα λίγο πιο μέσα, είχε χώρους, όλα θυμίζουν τουλάχιστον 60-70 χρόνια πριν. Μετά βγήκα έξω, φωτογράφησα και την πόρτα που βλέπετε. Αντέχει ακόμα, αντέχει. Έχει λίγο περιθώριο ακόμα να φτιαχτεί αν κάποιος το θελήσει. Εδώ βλέπουμε έναν κύριο ο οποίος κουβαλάει ένα ξύλο. Τον είδα, πέρασα μπροστά μου, εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή, δεν μπόρεσα να τον πάρω κατά πρόσωπο, οπότε έστησα τη μηχανή και τον πήρα μερικά κλικ από την πίσω όψη. Νομίζω ότι είναι μια γραφική φιγούρα, έστω και έτσι όπως είναι. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα παλιό ερυπωμένο σπίτι που έχει πέσει μία του πλευρά ο τείχος για την ακριβία. Και μου άρεσε όπως ήταν δομημένο, το μπλε, το πράσινο, το ερυπωμένο είναι πολύ όμορφο και το φωτογράφησα όπως καταλαβαίνετε. Εδώ θα δούμε σκάλες. Ο Κρουσόνας είναι γεμάτο από σκάλες. Έχει πολλά σοκάκια. Εδώ ένας κύριος ο οποίος ηλικιωμένος ανεβαίνει.
Προχωράμε και άλλες σκάλες σε παλιό σοκάκι. Είναι γεμάτο σκάλες ο κουσόνας. Πολύ γραφιές. Αν τις φτιάξουν όλες ωραία όπως πρέπει να είναι, θα είναι πραγματικά ένα πανέμορφο χωριό. Όχι βέβαια, δεν εξαρτάται βέβαια μόνο από τις σκάλες. Εδώ μια τρίκυκλη μηχανή με τις σκάλες, ένα σοκάκι. Εδώ αυτή η σκάλα είναι μετά στην εκκλησία. Σε μια από τις εκκλησίες του χωριού, καθώς ανεβαίνουμε στο κέντρο του κουσόνα. Εδώ είναι στην πάνω μεριά του χωριού ένας δρόμος, είδα αυτό το δέντρο, μου άρεσε, ήταν γραφικό, γραφικότατο, πολύ όμορφο και το φωτογράφησα, να το βλέπουν οι χωριανοί, οι κουρσανιώτες μάλλον. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό σπίτι του Κουρσόνα, εδώ επίσης άλλο ένα. Μου αρέσουν τα παλιά σπίτια να τα φωτογραφίζω, τα πελέκια τους, τα σπίτια, η φθορά αυτή του χρόνου είναι πολύ γοητευτική. Εδώ σε ένα καλτερίμι με σκάλες του Κουρσόνα γράφει κάτι που θα έλεγα ότι σουρεαλίζει. Γράφει «Θρύλος Elvis 7». Εδώ βλέπουμε μία τρίκυκλη μηχανή. Μου αρέσει να φωτογραφίζω τις τρίκυκλες μηχανές. Είχε και ο πατέρας μου μία και έπαιξαν κάποτε για κάποιες δεκαετίες και παίζουν ακόμα. Φαίνεται ένα πολύ καλό ρόλο στους γεωργούς που δεν έχουν την ευχαίρεια να πάρουν αυτοκίνητο. Εδώ βρέκα ξαφνικά σε έναν δρόμο με καφενεία, πλακωστρωμένο, όμορφο. Ζούμανα λοιπόν με το φακό της μηχανής μου και πήρα αυτή τη φωτογραφία. Πήρα και αυτή τη φωτογραφία για τις δύο. Και προχωράμε. Λοιπόν, εδώ βρισκόμουν σε ένα από τα δεδαλώδη σοκάκια του Κουρσόνα όπου ακούω κάποιους νεαρούς να έρχονται. Τότε λοιπόν έστησα τη μηχανή μου. Πήρα θέση, κάδραρα και περίμενα τους νεαρούς να περάσουν. Με το που περνάει λοιπόν ο νεαρός αυτός, με παίρνει χαμπάρι και βλέπετε ότι είναι λίγο μανισμένος. Εδώ, αυτός εδώ, ο άλλος νεαρός, ήταν λίγο πιο ήπιος τέλος πάντων. Και περάσαν τα παιδιά, φύγανε, πήγανε στη δουλειά τους. Να είναι καλά τα παιδιά, ευχαριστώ. Καθώς λοιπόν ανηφόριζα ένα από τα δρομάκια του Κουρσόνα, βλέπω μπροστά μου αυτούς τους τρεις ηλικιωμένους ανθρώπους. Η κυρία δεξιά μου λέει «Φωτογράφησε μα», μου λέει «Ελεύθερα». Με ευχαρίστησε αυτό ιδιαιτέρως που πρέπει να σας πω. Στη συνέχεια μιλήσαμε με έναν κύριο, αυτόν που κρατάει το λουλούδι, ο οποίος λέγεται Μενέλαος, συνονόματος, και μιλήσαμε λιγάκι. Στη συνέχεια ο κύριος δίπλα του εκδεξιών με ξενάγησε στο χώρο εκεί τριγύρω. Αμέσως μετά η κυρία μου είπε να φωτογραφίσω το σπίτι της, αυτό εδώ. Και το φωτογράφισα να της το δείξω. Εδώ βλέπουμε μέσα στα σοκάκια καθώς κινόμουν, βρήκα αυτά εδώ, τα οικόσημα, έτσι, πελέκια με κάτι θύρες, με οικόσημα, καταπληκτικά σκαλίσματα στο πάνω μέρος τους και τα φωτογράφισα να υπάρχουν. Πολύ όμορφα παλιά πράγματα που δεν φτιάχνονται πια. Απόρρο γιατί θα μπορούσαν και τώρα να φτιάχνουν οικόσημα. Γιατί όχι. Εδώ βλέπουμε μία κεφαλή σκαλισμένη πάνω στην πέτρα, το μάρμαρο, πάνω σε μία βρύση του Κουρσόνα. Μάλιστα ένα κύριος μου είπε ότι ενδεχομένως επειδή μοιάζει να είναι ο Βενζέλος. Δηλαδή αυτός που το έφτιαξε να ήθελε να φτιάξει το Βενζέλο. Εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε τη φάμπρικα. Μια ίσως από τις φάμπρικες του Κουρσόνα, ίσως τη μοναδική, λογικά πάνω υπήρχαν και άλλες, γιατί είναι μεγάλο χωριό ο Κουρσόνας, ήταν ανέκαθεν μεγάλο χωριό, η οποία ανεβαίνει σε εξαιρετικά ερυπόδη κατάσταση. Μπορεί να φτιαχτεί βεβαίως, σηκώνει φτιάξιμο, από ό,τι βλέπουμε σηκώνει, υπάρχουν τα εξαρτήματα, τα μηχανήματα δεν έχουν διαλύσει τελείως. Έχει πέσει βέβαια το χτίσμα από τα περικλεία, αλλά δεν πειράζει. Από ό,τι μου είπε ένας γείτονος εκεί, το έχουν νομίζω τρία αδέρφια. Οπότε αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο να συνεργαστούν ή να το φτιάξουν. Αυτό ίσως θα πρέπει να τα έχει αγοράσει ο εκάστοτε δήμος από τους ιδιοκτήτες τους και με κάποια λεφτά που πόρους που θα εξοικονομήσει να τα φτιάχνει. Είναι πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι θα ξαναφτιαχτούν ποτέ τέτοια και δεν πρέπει να τα χάνουμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα χάνουμε αυτά. Μουσεία του τόπου μας. Αναδεικνύουν τον τόπο μας αυτά. Σε όλα τα χωριά που είναι φάμπρικες τέτοιου είδους. Εδώ βλέπουμε ακόμα δύο φωτογραφίες από τον Κουρσόνα. Νομίζω όμορφες. Έτσι απλά. Και προχωράμε. Εδώ είχα κατέβει στο Κουρσόνα στον κεντρικό δρόμο και περπατούσα. Να προχωρήσω να πάω πιο πέρα. Δεν ήξερα πού ακριβώς πήγαινα. Και με σταματάνε αυτοί οι δύο
νεαροί με το αγροτικό το 4x4 ή μια άγρια κατάσταση στα παιδιά και με ρωτάνε καλό συνάδε βέβαια, μα γιατί δεν φωτογραφίζεις ή δεν φωτογραφίζεις. Τόσο εξήγησα λοιπόν και των παιδιών αυτών ότι είναι το χόμπι μου και ότι μου αρέσει να γυρίζω στα χωριά να φωτογραφίζω όταν έχω χρόνο βεβαίως. Και έχρηπτος ακούω τον οδηγό να μου λέει έβγαλα μας μια φωτογραφία. Όπως καταλαβαίνετε μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα του. Και φυσικά τους έβγαλα αυτή τη φωτογραφία μέσα σε ένα-δύο δευτερόλεπτα πολύ πολύ γρήγορα. Μου λέει πώς θα μου τη δώσεις, του λέω είσαι στο Facebook, όχι μου λέει δεν είμαι, του λέω και δεν κατέχω, δεν μπορώ να σε δώσω διαφορετικά, καλά μου λέει δεν πειράζει, να κατέχεις μου λέει εγώ είμαι πρόεδρος σε πάει πέρα και πατή γκάζι και σηκώνει και φεύγει, να είναι καλά τα παιδιά, τους ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς περπατούσα στα σοκάκια, ακούω μια φωνή μέσα από αυτό το σπίτι. Τώρα τι ακριβώς είναι, μάλλον σπίτι είναι. Έλα, φωτογράφε, έλα, μας έβγαλες μια φωτογραφία. Πάω λοιπόν, σημώνω, δεν μου δίνει κανείς σημασία. Παίρνω μια φωτογραφία και σκόρνομαι και βγαίνω έξω. Καθώς λοιπόν βγαίνω έξω, λιμαϊντάνε και ο φωτογράφος, έλεγανε. Και κάποιος αρχίζει να τραγουδάει, φωτογράφε, πόπο, χάλια, με έβγαλες με δύο κεφάλια. Είχε την πλάκα του. Εντάξει. Μετά εγώ προχώρησα, έφυγα, δεν στάθηκα καθόλου. Δεν υπήρχε λόγος. Την πλάκα τους έκανα τα παιδιά, τη βόλτα μου εγώ. Ένα ακόμα σπίτι του Κρουσόνα, μάλλον ανακοινισμένο θα το έλεγα, με ωραία πελέκια, ωραίες πόρτες, δεν έχουν βάλει αλμίνιο εδώ, με μια πολύ όμορφη τριανταφυλιά επίσης. Εδώ θα δούμε μερικές φωτογραφίες από τον Κρουσόνα από ψηλά. Βήκα σε διάφορα ψηλά μέρη του Κρουσόνα και φωτογράφησα τον Κρουσόνα από πάνω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα ακόμα πολύ όμορφο χάλασμα θα έλεγα του Κρουσόνα που γράφει μαζί με τον ουρανό. Εδώ μια πολύ ωραία πόρτα μαζί με ένα πολύ ωραίο φυτό φυτεμένο δίπλα της. Εδώ επίσης βλέπω ένα πολύ όμορφο σπίτι με όμορφα παράθυρα, με πελεχητά, με πέτρα, με κεραμίδι, αρχοντικό σωστό, αλλά με ένα σοβαρό μειονέκτημα. Υπάρχει ένας αυλότυχος με μπλόκους. Τελείως αντιστοιχικό. Τέλος πάντων, διορθώνεται αυτό. Λοιπόν, εδώ καθώς περπατούσα, ακούω πάνω από πολύ μακριά όμως, από ψηλά, μια φωνή λέει: «Κοίτα τον κύριο, κοίτα τον κύριο, τι κάνει, φωτογραφίζει». Βλέπω λοιπόν ψηλά, μα πάρα πολύ ψηλά, ζουμάρω με τον φακό, φωτογραφίζω αυτό το κύριο με αυτό το μικρό κοριτσάκι. Ήταν πάρα πολύ ψηλά, φοβήθηκα και έφυγα μέσα από εκεί, μην τυχόν και με κοιτάνε πολύ ώρα, γιατί ζαλιζόσουν μόνο που κοιτούσε τόσο πολύ μεγάλο ύψος. Μετά πήγα από εκεί να δω που ήταν. Πραγματικά μεγάλο ύψος, τουλάχιστον 20 μέτρα. Εδώ πέτυχα αυτή την κοπελιά να μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω τους περαστικούς. Έτσι. Το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει. Να τους εντάσσω στο χώρο, στο περιβάλλοντα χώρο. Δεν φωτογραφίζω τους ανθρώπους αυτούς καθ' αυτούς, αλλά τον περιβάλλοντα χώρο που να συμπεριλαμβάνει και άνθρωπο. Γιατί τότε παίρνει ζωντάνη φωτογραφία, ζωντανεύει γυρολεξία. Έχει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο τότε. Εδώ πάλι ένας κύριος ο οποίος απολαμβάνει το χωριό του, το χωριό του Κρουσόνα. Αυτή εδώ τη μηχανή, τη σκαυτική μηχανή, τη βρήκα πάνω στην καρόση αυτού του 4x4 και τη φωτογράφησα έτσι καθαρά από συναισθηματικούς λόγους. Είσαι και μια τέτοια ο πατέρας μου και έσκαβε τα χωράφια του αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ακόμα αυτή η μηχανή. Εδώ βλέπουμε μια εκκλησία, νομίζω η Παναγία είναι, η οποία δεσπόζει κάπου στο κέντρο του Κρουσόνα σε ένα πολύ ψηλό μέρος με πανοραμική θέα. Πολύ όμορφο. Με τον Γιώργη μέσα βεβαίως και με πολλές ηχογραφίες μέσα, έτσι. Πολύ όμορφη εκκλησία. Κάπου εδώ πήρε τέλος, θα έλεγα, η περιήγηση μου η φωτογραφική στο Κρουσόνα. Θα έλεγα ότι περιηγήθηκα στην Κρουσόνα σε ένα μικρό μέρος του, άφησα τουλάχιστον το μισό και όλα τα περίχωρα του Κρουσόνα να πάω, τέλος πάντων ίσως κάποια άλλη στιγμή θα τον ξαναεπισκεφτώ. Και μου έκανε την τιμή αυτός εδώ ο κύριος με το τραχτέρ να το φωτογραφίσω, άθελά του βεβαίως, χωρίς να δώσει την κατάθεση του, δεν πειράζει όπως και όλοι οι υπόλοιποι, φωτογραφία είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, να είναι καλά οι Κρουσανιώτες, τους ευχαριστώ για την ωραία περίοδο που έκανα στο χωριό τους. Μια άλλη φορά με το καλό πάλι.